Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή όταν τελειώσει η περιπέτεια του κορονοϊού να ακούσουμε την κυβέρνηση να λέει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει δύο πυλώνες, τον κρατικό και τον ιδιωτικό. Φαντάζομαι ότι ήρθε η στιγμή να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο πράγμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας που παρέχει δημόσια υγεία, είτε διοικείται κρατικά από εσάς, είτε διοικείται ιδιωτικά από διευθύνοντα σύμβουλο ή μετόχους κτλ. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις. Άλλωστε, οι μέτοχοι του κράτους εμείς είμαστε. Σας παραπέμπω στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και στις δικές μου συνεντεύξεις τύπου. Μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τα δημόσια νοσοκομεία, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τώρα στη μάχη του κορονοϊού και τα στρατιωτικά. Με όλες τις υγειονομικές δυνάμεις, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, όπου και αν ανήκουν, όπου και αν βρίσκονται αυτοί. Μάλιστα. Τώρα. Κατά την άποψή σας, αυτό που ζούμε σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι επί ένα μήνα είχαμε, άλλοι το είπαν υγειονομικό σαμποτάζ, άλλοι το είπαν προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση ενισχύοντας τον λαϊκισμό και την ένταση των ανθρώπων που έτσι και αλλιώς είναι πιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας, εννοείται είτε είναι νέοι είτε είναι ηλικίες που δεν, παραγωγικές που δεν εργάζονται κλπ. Με πορείες, διαδηλώσεις υπέρ του ενός, δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα. Προκλήθηκε κατά την άποψή σας, κύριε Κικίλια? Νομίζω ότι τα δύο στοιχεία τα οποία επιβάρυναν σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρούσα κατάσταση είναι οι μεταλλάξεις του ιού επιβεβαιωμένες και δυστυχώς οι συνεχόμενες, επαναλαμβανόμενες κατά δεκάδες και εκατοντάδες διαδηλώσεις που είδαμε στην Αττική και σε άλλες πόλεις της χώρας το τελευταίο χρονικό διάστημα.